Αυτό που ζηλεύουν οι Windows χρήστες σε εμάς που έχουμε MacBook είναι ότι μπορούμε να χειριζόμαστε το iPhone μας από τον υπολογιστή μας. Πώς τους φαινόταν αν σου έλεγα ότι υπάρχει εφαρμογή στα Windows η οποία μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα? Να απαντάει κλήσεις, να παίρνει τηλέφωνο, να απαντάει μηνύματα, να λαμβάνει μηνύματα, αλλά και notifications από όλες τις εφαρμογές. Έχεις το κινητό σου και θα παίρνεις τηλέφωνο από τον υπολογιστή σου, χρεώνοντας τις κλήσεις στο κινητό σου. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδη τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα ένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει subscribe σε αυτό το κανάλι και πραγματικά δεν βοηθάει καθόλου. Οπότε, τι έχεις να κάνεις? Ένα κλικ ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο. Τώρα, σου έχω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Γενικότερα, πολλοί μου λέγανε κατά καιρούς ότι έχω Windows υπολογιστή και δεν έχω ένα τρόπο να μπορώ να συνδέσω το κινητό μου για να μπορώ να βλέπω τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τις επαφές μας, να βλέπουμε τα μηνύματά μας, να μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα, να μπορούμε επίσης να βλέπουμε τα notifications. Δηλαδή, έχεις το κινητό σου κάπου πίσω πεταμένο και θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτή τη στιγμή το κινητό σου, αλλά είναι μακριά και δεν μπορείς να το πάρεις. Οπότε τι κάνεις? Μπορείς να βλέπεις τα notifications, οπότε αν γίνει κάτι σημαντικό, να τρέξεις γρήγορα και να πας να πάρεις το κινητό σου για να πάρεις τηλέφωνο, την κλήση ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμη και να απαντήσεις την κλήση, δηλαδή είναι το κινητό σου μακριά και σε καλεί οποιοδήποτε. Απαντάς την κλήση από τον υπολογιστή σου. Έρχεται λοιπόν η Intel και μας λέει: φίλε μου, άστο, το έχω, εγώ θα σε φτιάξω τη φάση σου. Η εφαρμογή που θα δούμε λοιπόν ονομάζεται Intel Unison. Είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς, απλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τη βρω στο Microsoft Store. Αν την αναζητήσετε Intel Unison δεν μπορείς να τη βρεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι legit της Intel, έχει βγει πέρσι, ήδη είναι ένα χρόνο και πραγματικά πιστέψτε με ότι δουλεύω εδώ και 2 μήνες και δουλεύει άρτια. Θέλω να σας δείξω καιρό αλλά δεν είχα βρει την ευκαιρία. Οπότε πάμε λοιπόν να την κατεβάσουμε και να σας δείξω το τι μπορείς να κάνεις με αυτή την απίστευτη εφαρμογή. Δεν θα χρειαστεί να κάνεις είσοδο στο Windows Store για να την κατεβάσεις. Αν εγώ πατήσω είσοδο στην εφαρμογή θα μου ανοίξει το Windows Store κατευθείαν, οπότε σε πετάει κατευθείαν στο Windows Store. Αν την αναζητήσει από το Windows Store δεν την βρίσκει για κάποιο λόγο. Πατάμε install στην εφαρμογή και περιμένουμε να κάνει εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι μπαμπαπ θα γίνει, δεν είναι καμιά τεράστια εφαρμογή. Η εφαρμογή υποστηρίζει 16 γλώσσες, προφανώς η ελληνική γλώσσα δεν είναι μέσα στις 16 γλώσσες που υποστηρίζει. Αλλά είμαστε στα αγγλικά, έστω και λίγο καλή, οπότε μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Η εφαρμογή μας έχει κατέβει και πατάμε Open και μας ανοίγει κατευθείαν το περιβάλλον της Intel. Εδώ μας λέει να κάνουμε accept και μας εξηγεί ακριβώς τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις share τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα εννοώ βίντεο, φωτογραφίες, Excel, Microsoft Office, οτιδήποτε έχεις. Μπορείς να διαβάζεις μηνύματα, μπορείς να απαντάς μηνύματα, μπορείς να λαμβάνεις κλήσεις, μπορείς να κάνεις βιντεοκλήσεις από το iPhone σου μέσω του υπολογιστή σου στο iPhone σου. Εδώ πατάς allow και τα σχετικά για τα statistics και εδώ πέρα σου λέει τώρα να πάρεις το κινητό σου, αυτό που πετάξαμε πριν πίσω, να το ανοίξεις και να πας στην φωτογραφική σου μηχανή και να σκανάρεις το QR. Και το QR μας πετάει στην αρχική σελίδα του app και μας λέει να κάνουμε download την εφαρμογή στο κινητό μας. Οπότε πατάμε άνοιγμα και μας πετάει στο App Store για να κατεβάσουμε την εφαρμογή της Intel. Οπότε πατάμε κατέβασμα προφανώς, περιμένουμε να κάνει εγκατάσταση, legit, εύκολα. Μόλις έχει γίνει και μας ανοίγει το App. Μας ανοίγει το App ακριβώς στο ίδιο περιβάλλον. Και μας ζητάει φυσικά να κάνουμε εγκατάσταση της εφαρμογής. Οπότε πατάμε Accept, πατάμε Allow και μας λέει ότι να δώσουμε πρόσβαση στις επαφές μας, στις φωτογραφίες μας, στο local network μας και στο Bluetooth μας για να κάνει συγχρονισμό. Εύκολα αυτές τις 4 λειτουργίες. Οπότε πατάμε Let's Go και μας βγάζει τώρα φυσικά τις πιστοποίησεις. Όπως το iPhone γνωρίζετε, έχει υψίστης ασφαλείας λογισμικό. Οπότε πατάμε OK. Μας λέει να έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες μας, να επιτρέπεται σε όλες τις φωτογραφίες μας. Καθώς δεν θα μπορεί να έχει συνεργασία, οπότε δεν θα μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε φωτογραφίες από τον υπολογιστή μας. Οπότε καλό είναι να το βάλουμε ότι επιτρέπεται σε όλους. Και φυσικά μας λέει να δώσουμε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του σπιτιού μας. Οπότε πατάμε να επιτρέπεται. Εδώ μας λέει ότι θα γίνει χρήση Bluetooth και θα χρησιμοποιήσει το Bluetooth μας. Οπότε και εδώ πατάμε OK. Και τώρα μας λέει να σκανάρουμε το QR. Οπότε πατάμε Scan QR Code. Μας λέει ότι θα χρησιμοποιήσει πόρους από την κάμερά μας. Πατάμε πάλι OK. και πάμε στο QR και το σκανάρουμε. Πάρα πολύ γρήγορα και αυτόματα φορτώνει. Και τώρα μας έχει ανοίξει αυτό εδώ. Ο κωδικός έχει μπει ήδη αυτόματα στο κινητό μας, καθώς έχουμε δώσει πρόσβαση στο Bluetooth μας. Και εφόσον είναι OK, πατάμε Confirm. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει κάποια λεπτά. Το ίδιο κάνει και το κινητό μας. Και σου λέει ότι είναι successful. Σου δίνει πρόσβαση τώρα στο κινητό και σου λέει να πατήσεις Get Started. Πατάς Get Started και εδώ πέρα σου λέει πάνω My Hub. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έχεις συνδεθεί πλέον στον υπολογιστή σου. Αυτό πλέον, όπως και πριν, είναι άχρηστο. Δεν το χρειάζεσαι. Μπορείς τώρα να κάνεις Transfer Files, να κάνεις Manage Photos, να κάνεις Send Message, Call a Friend και μπορείς να κάνεις και Synchronize τα Notifications. Οπότε πατάς Synchronize τα Notifications και βλέπετε εδώ πέρα όλα τα Notifications που έχω εγώ αυτή τη στιγμή στο κινητό μου. Πάρα πολύ εύκολα. Επίσης πετάει κανονικά μηνύματα. Βλέπετε ότι ήρθε τώρα ότι ένα message από το Messenger, ότι κάποιος με έστειλε μήνυμα. Παράδειγμα. Συνήθως το έχω κλειστό γιατί δεν γίνεται να έρχονται εδώ και παντού μηνύματα. Πιστέψτε με. Εγώ το έχω απενεργοποιημένο. Αλλά δείτε λοιπόν τι μπορείς να κάνεις. Εδώ λέει iPhone Dimigeo. Μπορείς να στείλεις φωτογραφίες. Οπότε πατάς Add Files. Έχω μία φωτογραφία στην επιφάνεια εργασίας μου. Αν πάω desktop, δεν έχω. Θα πάω στα pictures. Οπότε θα πάρω αυτή τη φωτογραφία και πατήσω open. Οπότε τώρα δείτε, αν εγώ πατήσω open στη φωτογραφία, βλέπετε ότι η φωτογραφία έχει μπει εδώ. Είναι η ίδια φωτογραφία. Αλλά μπορώ να πάω και στην κάμερα του κινητού μου και η φωτογραφία έχει περάσει πλέον στο κινητό μου. Και αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέπετε ότι έχει η τελευταία φωτογραφία. Βλέπετε ποια είναι. Είναι αυτή που μόλις πέρασα. Και δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Ανοίγω το κινητό μου, δείτε ποια είναι η τελευταία φωτογραφία. Πατάω Add Files. Επιλέγω μια άλλη φωτογραφία και πατάω Open. Δείτε πόσο γρήγορα θα περάσει η φωτογραφία στο κινητό μου. Παπ, έχει ήδη περάσει πριν καν το προλάβω να το πω. Πατάω μια άλλη φωτογραφία. Πατάω Open. Απίστευτο. Πάμε και εδώ. Πατάω Add Files. Πατάω μια άλλη φωτογραφία, πατάω Open. Παπ. Πέρασε. Μπαμπαμ. Τώρα θα μου πεις, μπορώ να στείλω από το κινητό μου στον υπολογιστή μου? Φυσικά και μπορείς. Μπορείς να ανοίξεις το πρόγραμμα της Intel Unison στο κινητό σου, να πας στο Connect, στο Hub, στα Files, να επιλέξεις κάτι από το Gallery, πας εδώ πέρα κάτω, πατάς να στείλεις, πατάς κάμερα, ανοίγει η κάμερά σου να μπορείς να τραβήξεις φωτογραφία. Hello! Ή μπορείς να πας στο Gallery και στο Gallery να διαλέξεις μια φωτογραφία που θέλεις. Παράδειγμα, θα πάρουμε αυτό και θα πατήσουμε εδώ πέρα πάνω που λέει προσθήκη. Μόλις πατήσεις επάνω προσθήκη, το βίντεο φορτώνει. Να ανέβει. Λογικά έχει ανέβει ήδη και έχει κάνει ήδη upload το βίντεο. Απλά δες και τι άλλο μπορείς να κάνει τώρα upload το βίντεο. Εάν πας στο Gallery βλέπεις όλες τις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει κανονικά. Όλα. Βλέπετε ότι το transfer έχει γίνει και complete, οπότε ήδη έχει περάσει. Οπότε αν εγώ πατήσω να δω στο φάκελο, μου ανοίγει τον φάκελο στα downloads, οπότε το βίντεο πλέον είναι εδώ πέρα. Οπότε μπορώ να πατήσω να ανοίξω το βίντεο και να το προβάλλω κανονικά. Λοιπόν, έρχεται καλοκαιράκι και θέλεις να τραβήξεις. Λοιπόν, και πάει κατευθείαν στα downloads. Αν ανοίξω το gallery, βλέπετε εδώ πέρα όλες τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει. Άπειρες φωτογραφίες, άπειρα βίντεο, είναι όλα εδώ. Βίντεος, albums. Ό,τι έχω στο κινητό μου, τα έχω πλέον και στον υπολογιστή μου. Τα βλέπω όλα. Και όταν λέω όλα, εννοώ τα πάντα. Άλλο τώρα. Εδώ είναι τα transfers, όπως είπαμε. Ακριβώς από κάτω είναι το gallery και εδώ είναι τα messages. Εδώ είναι τα μηνύματα. Εδώ πέρα μπορείς να πατήσεις να στείλεις καινούριο μήνυμα. Εδώ πέρα ανοίγει τη λίστα των κινητών τηλεφώνων των φίλων σου και μπορείς να διαλέξεις έναν οποιονδήποτε θέλεις και να του στείλεις μήνυμα. Ακριβώς από κάτω είναι τα calls. Σου βγάζει εδώ πέρα αριστερά τις επαφές σου, όλες τις επαφές σου, ή μπορείς να πατήσεις από εδώ πέρα και να κλικάρεις ένα κινητό που θέλεις. Παράδειγμα, 6, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 και να το πάρεις τηλέφωνο. Και καλή κανονικά. Καλέστε 11888, πληροφορίες καταλογούτε και βρείτε ό,τι ψάχνετε. The number you have dialed. Προφανώς γιατί πήραμε λάθος τον αριθμό. Αλλά ας πάρουμε ένα κινητό. Τυχαία, ξέρουμε ποιο θα είναι, πάντα είναι αυτό το κινητό το συγκεκριμένο, για να μιλήσουμε. Χτυπάει κανονικά. Βλέπετε στο κινητό, γράφει Bluetooth. Κλείση γίνεται από εκεί. Έλα. Τι κάνεις? Έλα. Τι κάνεις? Γιώργο. Έλα. Κάνω βίντεο, δείχνω λίγο την εφαρμογή αυτή που είχα δείξει και πριν. Πες ένα γεια. Γεια. Έτσι, ωραία. Μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο λίγο να δείξω και τι χτυπάει κιόλας? Ναι. Love you. Το μικρόφωνο δεν είναι συνδεμένο προφανώς στον υπολογιστή, οπότε δεν μπορεί να δουλέψει το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Χτυπάει κανονικά. Το βλέπετε? Εδώ κάτω. Και μπορώ να πατήσω accept την κλίση. Ή να την κλείσω. Την έκλεισα. Δείτε τώρα τι γίνεται. Με παίρνει. Και βγαίνει έτσι. Πατάω receive call. Και βγαίνει. Και κάνει connect. Connection. Έχει συνδεθεί ήδη. Μ' ακούς? Μας έβαλε και στην αναμονή. Πατάμε cancel να μην κάνει connection. Εδώ βγαίνουν όλα τα notifications όπως είπα πριν. Και φυσικά εδώ είναι τα settings. Που σου λέει τον υπολογιστή σου, σου λέει ότι έχεις το κινητό σου συνδεμένο, σου λέει τα notifications, πώς θέλεις να έρχονται, pop-up, full screen, τα σχετικά, από πού θες να σου έρχονται notifications, από όλες τις εφαρμογές ή όχι, από τα calls, πώς θες να έρχονται, full, support ή call, στο δείχνει έτσι, το about είναι λίγα πράγματα για την Intel Unison και τα downloads φυσικά, αν πατήσεις το φάκελο downloads, ανοίγει το φάκελο των downloads που έχεις στο κινητό σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Είναι μια εφαρμογή την οποία πραγματικά χρειάζεσαι αν έχεις Microsoft ή Windows υπολογιστή, τέλος πάντων, by the way, δεκάρι, εντεκάρι ή οτιδήποτε θέλεις, και μπορείς πλέον εύκολα να έχεις και εσύ την εφαρμογή της Intel. Για να μην σας ταλαιπωρήσω, καθώς δεν μπορείς να τη βρεις πάρα πολύ εύκολα, θα σας την έχω κάτω στην περιγραφή να την κλικάρετε κι εσείς, οπότε να την πάρετε εύκολα στον υπολογιστή σας και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν σου αρέσουν καλά όσο και βίντεο, φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα τίποτα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά δεν βοηθάει καθόλου τον αλγόριθμο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.